Κύριε Παπαδήμου, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Μίχο, καλημέρα κύριε Τζάντη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, για τη συνομιλία που μου δίνετε την ευκαιρία να έχουμε. Κύριε Παπαδήμου, καταρχήν, για να ενημερώσουμε και τον κόσμο και όσους ενδεχομένως δεν παρακολουθούν τόσο στενά τι ακριβώς γίνεται και στο... και μεταξύ των οργανώσεων, των κομματικών οργανώσεων του ΣΥΡΙΖΑ, δώστε μας λίγο το πλαίσιο για τις εκλογές που γίναν και τι πρόκειται να γίνει στις επόμενες εβδομάδες. Να σας πω. Κοιτάξτε, όπως θα γνωρίζετε, πριν 20 μήνες, τον Οκτώβριο, έγινε το δεύτερο συνέδριο του κόμματος, το οποίο πήρε πολύ σοβαρές αποφάσεις για την παραπέρα πορεία τόσο της κυβέρνησης όσο και του κόμματος. Στο πλαίσιο αυτό και για την υλοποίηση των αποφάσεων του δεύτερου συνεδρίου, οι οργανώσεις προχώρησαν και προχωρούν, ας πούμε, αλλά ολοκληρώνονται μέχρι το Σάββατο σε διαδικασίες εκλογής των νέων οργάνων. Όπως ίσως γνωρίζετε, αρκετά από τα όργανα του κόμματος είχαν αποδυναμωθεί εξαιτίας της αποχώρησης ορισμένων στελεχών. Επομένως, υπήρχε μεγάλη ανάγκη τόσο με βάση το καταστατικό, αλλά όσο και με βάση την ουσία του θέματος, οι οργανώσεις, τα όργανα των οργανώσεων μελών του κόμματος, να αποκτήσουν μέλη τα οποία να είναι εκλεγμένα, να αποκτήσουν εκλεγμένα όργανα. Και είναι θετικό ότι πολλά από τα μέλη που είχαν αποχωρήσει στο παρελθόν επιστρέφουν τώρα στις διαδικασίες κομματικές και ενσωματώνονται στην κομματική ζωή και στα όργανα που πρόκειται να εκλεγούν ή που εκλέχτηκαν. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, οι οργανώσεις μελών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, στην Πρέβεζα δηλαδή, στο Θεσποντικό, στη Φλιδιάδα και στο Καναλάκι, προχώρησαν σε εκλογές προκειμένου να αναδείξουν τα νέα συντονιστικά των οργανώσεων, αλλά να αναδείξουν και τους εκπροσώπους, τους συνέδρους, στην ομαρχιακή συνδιάσκεψη που θα γίνει το Σάββατο και στην οποία θα εκλεγούν και τα μέλη της νέας νομαρχιακής επιτροπής. Έτσι λοιπόν, έχουμε αυτή τη στιγμή εκλεγμένους αντιπροσώπους για την ομαρχιακή συνδιάσκεψη από τις 4 οργανώσεις μελών του κόμματος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. Έχουμε γύρω στα 50 άτομα, εκ των οποίων 25 εκλέχθηκαν χθες από την Πρέβεζα, 15 από τη Φιλιππιάδα, 5 από το Θεσποντικό και 5 από το Καναλάκι. Όπως επίσης μπορώ να σας πω ότι και στην Πρέβεζα χθες εκλέχθηκε το νέο συντονιστικό, το οποίο θα είναι 11 μελές από εδώ και πέρα. Αυτά όσον αφορά τις διαδικασίες τις εκλογικές. Κύριε Παπαδήμου, είναι γνωστά, έχει γίνει καταμέτρηση, ξέρουμε τα ονόματα ποιοι εκλέχτηκαν χθες? Ναι, βεβαίως, δεν ξέρω αν σας έστειλαν από το γραφείο τύπου. Επειδή δεν μας έχει έρθει ακόμα από το γραφείο τύπου η ενημέρωση, γι' αυτό σας. Γι' αυτό. Ναι, δεν σας έχει έρθει. Κοιτάξτε, τώρα στα... Υπήρχε ανανέωση μελών. Ενδεχομένως τις επόμενες ώρες θα έρθει και η αναλυτική ενημέρωση. Υπήρχε ανανέωση. Τώρα εντάξει, καλό είναι να περιμένετε λίγο την... Βεβαίως, την επίσημη ανακοίνωση. Ανακοίνωση του γραφείου τύπου. Εγώ σας λέω ότι είναι 11 μελές. Είναι και 4 κοπέλες που είναι κάτι καινούριο για την Συντονιστική Επιτροπή της Πρέβεζας. Υπάρχουν άτομα νέα, υπάρχουν όμως και άτομα παλιά. Δηλαδή γίνεται μια σύμφυση, ας πούμε, νέου αίματος, το οποίο όπως ξέρετε έχει πρόβλημα το κόμμα, ιδιαίτερα με την νεολαία, έχει πρόβλημα και η ανανέωση πάντα είναι σε όφελος, πιστεύω, αρκεί να λειτουργήσει σωστά. Μάλιστα. Επομένως έχουμε αισιοδοξία για αυτό το θέμα, παρόλο που όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε είναι πάρα πολύ δύσκολα, βρισκόμαστε σε ένα πολύ δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, τόσο από άποψη οικονομική όσο και από άποψη πολιτική, δεδομένου ότι μας τιμώχνουν από παντού, από την Ευρώπη, από την αντιπολίτευση, και εμείς πρέπει να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις δυσκολίες. Είμαστε αποφασισμένοι να ανταπεξέλθουμε, χρειάζεται όμως και προσπάθεια από τα νέα όργανα, χρειάζεται προσπάθεια από το δυναμικό του κόμματος ολόκληρο,
Mm-hmm. Δηλαδή τα μέλη, και αυτό είναι ένα σχόλιο που θέλω να κάνω, τα μέλη του κόμματος δεν είναι ο κύριος στόχος τους να μετέχουν κάθε τόσο στις εκλογές. Ο στόχος και το καθήκον των μελών είναι να μιλήσουν με τον κόσμο, να μιλήσουν με την κοινωνία, να μεταφέρουν τις απόψεις του κόμματος, τις επιτυχίες της κυβέρνησης, να ακούσουν τα παράπονά τους, να ακούσουν τις απόψεις τους, να ζητήσουν προτάσεις για την καλυτέρευση της ζωής τους. Λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, εκεί πρέπει το κόμμα και τα νέα όργανα που εκλέγονται αυτόν τον καιρό να στοχεύσουν. Πράγμα που θα είναι και σύμφωνο με τις κατευθύνσεις που έδωσε το δεύτερο συνέδριο. Άλλωστε, ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που έχει να λύσει είναι η συνεργασία, με την καλή έννοια, με κριτική έννοια, τη συνεργασία ανάμεσα στην κυβέρνηση αυτό... και το... Κύριε Παπαδήμο, πολλές φορές και νομίζω σε αυτό το διάστημα της διακυβέρνησης έχει φανεί και έχει σχολιαστεί και κριτικά πολλές φορές από τα μέσα η διαφοροποίηση που υπάρχει πολλές φορές από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τις οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, από τις νομαρχιακές του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με κάποιες αποφάσεις που παίρνει η κυβέρνηση. Κοιτάξτε, εμείς εδώ δεν έχουμε τέτοια πολυτέλεια. Δεν το έχω αντιληφθεί εδώ στην Τράπεζα. Τουλάχιστον να υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στις. Είχε υπάρξει μια διαφοροποίηση όταν υπογράψαμε το τρίτο μνημόνιο. Από τότε κάποια μέλη, κάποια στελέχη μάλλον που ήταν στα όργανα αποχώρησαν. Στο διάστημα αυτό κρατούσαν μια παθητική στάση. Φαίνεται όμως τώρα ότι επανέρχονται. Νομίζω ότι διαφοροποίησεις, τουλάχιστον στο πλαίσιο της. Της πόλης μας και του νομού εδώ πέρα δεν υπάρχουν. Αλλά και γενικότερα, νομίζω ότι φαντάζομαι, η κοινοβουλευτική ομάδα. Φαντάζομαι, κύριε Παπαδήμου, ο Μιχάλης αναφέρεται στις απεργιακές κινητοποιήσεις. Για παράδειγμα, ναι, στις απεργίες που ο ΣΥΡΙΖΑ συμμετέχει στις απεργίες. Ναι, φυσικά. Μα τα προβλήματα δεν έχουν λυθεί διαμαγείας. Εμείς ποτέ δεν πιστέψαμε ότι η κυβέρνηση αριστερή του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν είναι καθαρά αριστερή, είναι και έχει στην κυβέρνηση και, και το κόμμα των ΑΝΕΛ. Ποτέ δεν πιστέψαμε ότι με ένα μαγικό ραβδί θα λύσει όλα τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί 40 ολόκληρα χρόνια. Mm-hmm. Και όταν έχουμε βέβαια υπογράψει και ένα μνημόνιο που μας υποχρεώνει να εφαρμόσουμε μια πολιτική που δεν είναι δικιά μας πολιτική. Επομένως, πολύ καλά κάνει ο κόσμος. Μακάρι να συμμετείχαν στις απεργιακές κινητοποίησεις πολύ περισσότεροι. Εμείς το θέλουμε αυτό, γιατί πάντα στηριζόμαστε στον κόσμο. Ποτέ δεν είπαμε ότι μόνη κυβέρνηση, οποιαδήποτε αριστερή κυβέρνηση και να είναι, χωρίς τη συμπαράσταση του κόσμου μπορεί να κάνει πράγματα. Όμως το χρειαζόμαστε το κίνημα, θέλουμε να μας κριτικάρει ο κόσμος και φυσικά να καταλαβαίνει και ότι ζούμε μέσα σε ένα περιβάλλον ασφυκτικό. Μόλις μπορέσουμε αυτό το ασφυκτικό περιβάλλον που θα το ονόμαζα επιτροπία, στο οποίο βρισκόμαστε τώρα, mm-hmm. που σημαίνει να ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση και να περάσουμε στην ποσοτική χαλάρωση, από τότε και μετά τα πράγματα θα γίνουν πιο εύκολα. Επομένως, ας κάνουμε και λίγη υπομονή. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ζητάω να μην αγωνίζεται ο κόσμος. Κάτω είναι ο κόσμος και οι απεργιακές κινητοποίησεις, αρκεί να είναι, να έχουν δίκαια και υλοποιήσιμα και θεμητά αιτήματα, είναι απαραίτητη και είναι στήριγμα για την κυβέρνηση και όχι βάρος. Μάλιστα. Οπότε το Σάββατο θα έχουμε την νομαρχιακή συνδιάσκεψη του κόμματος που θα αναδείξει. Το Σάββατο θα έχουμε την νομαρχιακή συνδιάσκεψη, θα παρουσιαστεί ας πούμε ο απολογισμός της απερχόμενης νομαρχιακής επιτροπής, η οποία όπως είπα και στην αρχή δεν ήταν εκλεγμένη, αλλά απετελέστη από τα μέλη εκείνα τα οποία ήσαν επιλαχόντας τις προηγούμενες εκλογές και ανέλαβαν όλο το βάρος του να προχωρήσουν το κόμμα παραπέρα, να προχωρήσουν στο δεύτερο συνέδριο, να αντιμετωπίσουν τα τρέχοντα ζητήματα του νομού, πράγμα που προσπάθησαν να το κάνουν, αλλά σίγουρα δεν είμαι ευχαριστημένος, δεν ήταν επαρκής αυτή η προσπάθεια, γιατί τα άτομα λίγα, η συμμετοχή του κόσμου ήταν μικρή. Πιστεύω από εδώ και πέρα θα βελτιωθεί η κατάσταση. Επομένως, πάντως βλέπετε, το αναφέρατε νομίζω και πριν, ότι και αυτοί που είχαν δυσαρεστηθεί ενδεχομένως, υπάρχει μια επιστροφή στο κόμμα ανθρώπων. Υπάρχει μια επιστροφή, mm-hmm. υπάρχει μια επιστροφή που πιστεύω ότι αναγνωρίζεται ας πούμε κάποια αστοχία, ας το πω έτσι, να μην το θέσω αλλιώς, mm-hmm. στη μέχρι τώρα στάση τους και επανέρχονται για να βοηθήσουν ενεργά από εδώ και πέρα
στις αποφάσεις και στην βελτίωση των συνθηκών τόσο της κυβερνητικής πολιτικής όσο και των απαιτήσεων του κόσμου. Μάλιστα. Κύριε Παδήμο, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο εσείς να προσθέσετε. Νομίζω... Όχι, κοιτάξτε, απλά θέλω επειδή ας πούμε καταλαβαίνετε κι εσείς ότι βρισκόμαστε σε ένα κλειό, κυρίως στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ένα εχθρικό κλειό ας πούμε, ο οποίος εκφράζεται κυρίως από τα μέσα των καναλαρχών, ας πούμε, όλα τα κανάλια, ας πούμε, όλα τα κανάλια χτυπάνε αντισόπιτα την κυβέρνηση και τη χτυπάνε όχι με λογική, αλλά με ψευδολογίες και με συκοφαντίες, οι οποίες προέρχονται κατά βάση από την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και την υπόλοιπη αντιπολίτευση. Θέλω λοιπόν από εσάς, από τα τοπικά μέσα μαζικής ενέργειας, που ένα από τα οποία εκφράζεται εσείς, να μας δίνει περισσότερο χώρο να προβάλλουμε τις απόψεις μας. Είτε από συνεντεύξεις, είτε ακόμα θα έλεγα και στον Πρωθυπουργό και στον Άρα, από μια ώρα τη βδομάδα, ξέρω εγώ, κάθε μικρή δυνατότητα να έχουμε και από εκεί μια πρόσβαση και μια κοινωνία με τον κόσμο για να του δείχνουμε ακριβώς την πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση και όχι να ενημερώνεται από κανάλια. Νομίζω κύριε Παπαδήμου ότι τουλάχιστον το ραδιόφωνο μας δίνει φωνή και είναι ανοιχτό. Δεν το λέω σαν παράπονο, απλά το λέω σαν βεβαίως μπορούμε αυτό που λέτε να το εξειδικεύσουμε και να το συζητήσουμε και γιατί όχι να γίνει, να υλοποιηθεί στο επόμενο διάστημα. Νομίζω και εκτός αέρα θα μπορούμε να έχουμε αυτή τη συζήτηση. Χαίρομαι που το ακούμε, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει ας πούμε δυνατότητα. Και οι συχνότητες οι ραδιοφωνικές είναι κλεισμένες. Ελπίζω με τη νέα ανασύνταξη που θα γίνει και στα ραδιοφωνικά, στις ραδιοφωνικές συχνότητες, να μπορέσουμε να αποκτήσουμε κάτι πιο δικό μας, ας πούμε, και στο τοπικό επίπεδο. Αλλά παρόλα αυτά προσπαθούμε και ζητάμε και από εσάς μια συμπαράσταση. Αυτό. Χωρίς να σημαίνει ότι βεβαίως δεν την έχουμε μέχρι τώρα. Βεβαίως. Οπότε κύριε Παπαδήμου, αυτό που λέτε θα το συζητήσουμε ούτως ή άλλως για να δούμε πώς μπορούμε να το προχωρήσουμε και σε μια πιο μόνιμη βάση και σταθερή βάση όπως αναφέρατε. Να σας ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Για αυτή τη συζήτηση και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα.